γενικότερα και παίρνει ο Μήτρογλου. Και αλλάζει πάρα πολύ ωραία. Σπυρόπουλος. Θα ψάξει ξανά το Μήτρογλου, δοκάρι μπαλά. Στο 55, καταπληκτικά ο Σπυρόπουλος γύρισε για το Μήτρογλου. Η κεφαλιά του στη γωνία βρήκε το δοκάρι. Φάση δεν έχει τελειώσει. Να ο Νίνης, να τον γκολ, 1-0. Στο 56 η ελληνική ομάδα καταφέρνει με το Σωτήρι Νίνη να βρει το ρήγμα στην πολυπρόσωπη άμυνα των Λιθουανών. Τη γλίτωσαν πριν από 30 δευτερόλεπτα. Με την κεφαλιά του Μήτρογλου πήγε στο δοκάρι. Δεύτερη φορά δεν υπήρχε περίπτωση να την γλιτώσουν. Πήρε ωραία ο Νίνης, φέρνει την μπάλα από το αριστερό πόδι στο δεξί και πετυχαίνει ένα γκολ που είναι εξίσου σημαντικό με εκείνο στο Τελαβίβ πριν από ένα χρόνο. Εδώ στο Σωτήρης Νίνης. Πάμε στον Αλέξη. Πανηγυρισμοί ανακούφισης στον ελληνικό πάγκο φυσιολογικά, γιατί όσο περνούσε η ώρα, Χρήστο, και δεν έπαινε κόλλη, δηλαδή θα κλεινόντουσαν όλο και πιο πολύ στην άμυνά τους και οι διάδρομοι πια δεν θα υπήρχαν. Ο Σωτήρης Νίνης με μια ατομική ενέργεια ουσιαστικά, γιατί όσο προσπαθούσαμε με σέντρες αριστερά, δεξιά, με το ίδιο παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε. Τελικά πήρε την μπάλα μια ατομική ενέργεια παίρνοντας την μπάλα και στην περιοχή, τρύπησε την άμυνα, νικήσαμε τον Λιθωνό, τον Ροτοφυλάκη, και τώρα νομίζω όλα είναι πιο εύκολα. Εδώ ήταν η σέντρα του Σπυρόπουλου. Πολύ ωραία η κεφαλιά του Μήτρογλου. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι, δεν έφυγε η μπάλα. Από την πάσα στη συνέχεια Νίνης. Στα ύμπαλο Μήτρογλου. Νίνης Μήτρογλου, πολύ ωραία. 2-0. 1-2. Νίνης Μήτρογλου. Και από τον Μήτρογλου το πλασέ. Μας κάνει να ηρεμήσουμε, μας κάνει πλέον να σκεφτούμε από τώρα τα μάτς του Οκτωβρίου. 2-0 στο 72. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, αυτό που χρειαζόταν από την αρχή του παιχνιδιού για να σπάσει μια καλά οργανωμένη αλλά άτεχνη άμυνα. Πήρε την παλονίνη, του τη ζήτησε ο Μήτρογλου, του την έδωσε. Κοιτάξτε, κάνει την κίνηση. Τη δίνει στον Νίνη και αυτός με τη μία την πετάει γλυκά εκεί όπου ο Μήτρογλου με το σώμα του δεν υπάρχει περίπτωση να τον σπρώξουν και να πέσει κάτω. Από την ώρα που πέρασε και κρατήθηκε όρθιος,